Τώρα, σχετικά με τους οικολογικούς πολέμους, είναι βέβαια, να βάλεις έτσι πολύ αυστηρά μια επικεφαλίδα, ένας πόλεμος είναι οικολογικός, άμεσα μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι, διότι είναι γεγονός ότι αυτοί που κανονίζουν τις τύχες του κόσμου τώρα, και εμείς το ζούμε πολύ καλά τώρα, σκέφτονται μόνο το κέρδος. Και σκεπτόμενοι το κέρδος, δεν σκέφτονται το τι παραπέρα μπορεί να επηρεάσει η πράξη, ας πούμε, που κάνουν με σκοπό το κέρδος. Και αυτό μπορεί να έχει αρχίσει από την εποχή της αυτοκιοκρατίας, που οι προηγμένες χώρες της Ευρώπης πηγαίνανε στην Αφρική και εκπολιτίζανε τον κόσμο. Και αν ένας δει τη μία πλευρά, ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, πεινάγανε και τους θέριζαν οι ασθένειες. Και αυτοί τους προσφέρανε, ας πούμε, φαγητό, κάποια δουλειά για να βγάλουν το φαγητό, τους προσφέρανε κάποια γνώση να καλλιεργούν, ας πούμε, τη γη και να τρώνε, και τους προσφέρανε και κάποια φάρμακα για να διαθέτουν τις αρρώστιες. Αλλά χάθηκε, πιστεύω, τελείως αυτό που στο δυτικό κόσμο, στο σύγχρονο, το λέμε πολιτισμό, αλλά εκεί δεν το αναγνωρίζουμε σαν πολιτισμό. Δηλαδή, ο τρόπος ζωής τους χάθηκε. Πολύ χοντρά και αυτά παραδείγματα είναι σχετικά σύγχρονα, θα έλεγα. Οι Αμπορυγίνες λέγονται στην Αυστραλία, οι αυτόχθονες της Αυστραλίας, και οι Εσκιμώοι στην Αρκτική. Μάλιστα, για τους τελευταίους είχα κουβέντα με έναν φίλο που πήγε στην Αρκτική πέρσι για ένα πρόγραμμα μελετώντας την ποικιλότητα των φυκών στη θάλασσα και έζησε σε μια κοινότητα τέτοια και μου έλεγε τα προβλήματα, τα οποία είναι. Επειδή κάποτε, μετά τον πόλεμο, νομίζω, η κυβέρνηση αποφάσισε να βοηθήσει εντός εισαγωγικών αυτούς τους ανθρώπους να είναι κάπου μαζεμένοι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κέντρα για την υγεία τους ή για την τροφή τους ή για την επικοινωνία τους κλπ. Τους μάζεψε, λίγοι ήταν, ξέρω καμιά 15.000 άνθρωποι, από εκεί που ήταν νομάδες και κυνηγάγανε φώκες κλπ. Τους μάζεψε σε μια πόλη. Και τους είπε: δεν έχετε ανάγκη, ας πούμε, να τρέχετε και να κυνηγάτε, μπορείτε να κάνετε κάποιες άλλες απλές δουλειές ή ξέρω εγώ να σας επιτοπίσει το κράτος και να δείτε. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν τρομακτικά νούμερα σε αυτοκτονίες και σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού. Δηλαδή αυτός όταν πήγε και επικοινωνούσε με κάποιους ντόπιους για να οργανώσει την εξόρμηση, γιατί πήραν κάποια βάρκα να πάνε κάπου σε μέρος έρημο, του λέγανε: μπορείς να μας φέρεις και ένα μπουκάλι ουίσκι. 600 δολάρια κόστιζε ένα μπουκάλι ουίσκι εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Αυστραλούς. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα, τα ίδια προβλήματα. Είναι όλοι αλκοολικοί. Γιατί χάθηκε ο σκοπός και ο τρόπος ζωής που είχαν και αναγκάστηκαν να ζουν σε τελείως άλλα πράγματα. Επομένως, αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα και πολλοί πόλεμοι φυσικά γίνονται και για τέτοιους λόγους. Δηλαδή, στο Ιράκ οι Αμερικανοί πήγαν για το πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν θα το πει οικολογικό πόλεμο, αλλά σίγουρα έγινε κάποια παρέμβαση, ας πούμε, δεν το συζητάμε. Θα μπορούσαν δηλαδή όμως και κάποιες κοινωνίες, κάποιες κοινότητες στην Αφρική, ας πούμε, να μάχονται για το ποιος θα εκμεταλλευτεί ένα ποτάμι, ας πούμε, το οποίο στερεύει. Ναι, ναι. Απλά λέω ότι αν ο σύγχρονος και πολιτισμένος κόσμος ενδιαφερόταν πραγματικά για αυτούς τους ανθρώπους, θα έπρεπε πρώτα να μελετήσει τον τρόπο ζωής του, να μελετήσει τα προβλήματα και να τα κάνει όπως σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται τώρα κάποιες παρεμβάσεις πιο σωστές και πιο ήπιες. Να τα κάνει με τρόπο ώστε να μην τους αλλάξει ριζικά, ας πούμε, τη ζωή τους, να μην τους αλλάξει τα πάντα, να ξεχάσουν τελείως τι ήταν, ας πούμε, απλά για να μπουν να γίνουν σύγχρονοι. Αυτό εκεί έγινε σε μεγάλο βαθμό, έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Και όλα οι αλλαγές στα πολιτικά συστήματα φέρανε παρόμοια προβλήματα, ας πούμε, τα οποία μπορεί να μεταφράσει κάποιο άλλο τρόπο. Αλλά το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.